Καλησπέρα Βασίλη, είμαστε από το Sport TV. Καλησπέρα. Έχουμε μαζί μας τον Βασίλη Πολιανίδη, τον δεξιόπιστο φύλακα της ομάδας προοδευτικής. Μια ευρία νίκη σήμερα για την ομάδα σας 4-0, τον Ασπινένωση Ασπροπύργου νομίζω. Θέλω να μου δώσεις τον παλμό, πώς τον ένιωσε σήμερα από τους οπαδούς και πώς είδες το μάτς γενικότερα. Εντάξει, κάθε εβδομάδα ο κόσμος είναι κοντά μας, μας στηρίζει. Και εμείς από την αρχή της εβδομάδας μιλούσαμε στα αποδυτήρια και θέλαμε οπωσδήποτε αυτή τη νίκη, η οποία μας έφερε και στην κορυφή του ομίλου. Είναι αλήθεια ότι έχουμε μια δύσκολη έξοδο την επόμενη εβδομάδα στο Κερατσίνι, ένα πυριώτικο ντέρμπι. Πώς θα το αντιμετωπίσει η ομάδα σας? Εντάξει, εμείς κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, δίνουμε το 100% για να πάρουμε από κάθε παιχνίδι τη νίκη. Δεν κυνηγάμε κανένα άλλο αποτέλεσμα, μόνο τη νίκη. Είσαι ένα παιδί που ήρθε από τη Θεσσαλονίκη. Πώς πήρες την απόφαση να έρθει στην προοδευτική, να αφήσεις τον τόπο σου και να συνεχίσεις την ομάδα του Λουβά Καναδήμου? Εντάξει, η προοδευτική είναι μια μεγάλη ομάδα με κόσμο. Δεν δυσκολεύτηκα να πάρω την απόφαση και να έρθω εδώ. Ήταν πολύ απλή για μένα. Έπαιξε ρόλο coach, γιατί έχουμε ακούσει από πολλούς παίκτες ότι για να έρθουν σε μια ομάδα παίζει ρόλο και η επιλογή προπονητή. Σίγουρα, ο coach είχα δει και τη δουλειά του, έχω μάθει και από άλλους συμπαίκτες που είχα τη δουλειά που κάνει και σίγουρα με έπεισε για να έρθω στην ομάδα. Από το Sport TV, Μιχάλης Κουριοκίδης, σε απευθεία σύνδεση είδατε τον Βασίλη Πολιανίδη, έναν εκ των βασικών στελεχών της ομάδας προοδευτικής. Σας μιλάμε τώρα, είμαστε πρώτοι και θα συνεχίσουμε να είμαστε πρώτοι. Γεια σας, είμαι ο Βασίλης Πολιανίδης και έχω κοντά μου το Center for της προοδευτικής, Μιχάλη Κουριοκίδη. Γεια σου Βασίλη. Λοιπόν, μια μεγάλη νίκη σήμερα για την προοδευτική. Πες δύο λόγια γι' αυτό. Πράγματι, σήμερα για μας ήταν επιτακτική ανάγκη νίκη, διότι ξέραμε ότι έχουν δύσκολες εξόδους όπως είχε ο Εθνικός, όπως ήταν το ντέρμπι μεταξύ των δύο δυτικών ομάδων, είχε λήξει και εκεί το γνωρίζαμε. Θέλαμε πολύ τη νίκη σήμερα για να βρεθούμε στην κορυφή της βαθμολογίας. Τα καταφέραμε, μια ευρεία νίκη, αν και μπορεί το αποτέλεσμα να είναι 4-0, ένα πολύ δύσκολο μάτς. Μια πολύ καλή ομάδα. Ο Ασπρόπυργος μας δημιούργησε προβλήματα, αλλά νομίζω δείξαμε σοβαρότητα, δείξαμε ότι το θέλαμε περισσότερο και στο τέλος ήμασταν εμείς αυτοί που χαμογελάσαμε. Και πλέον κοιτάμε από την κορυφή το μέλλον αισιόδοξα. Δύο λόγια για την επιλογή σου να έρθει στην προοδευτική μετά τη φυγή σου από την Καλυθέα. Ήταν μια πολύ εύκολη επιλογή, θα έλεγα, το να έρθει στην προοδευτική. Μια ομάδα που ήξερα ότι θέλει να κάνει πρωταθλητισμό όπως και κάνουμε, δόξα τω Θεώ, αυτή τη στιγμή. Αποφάσισα να φύγω από την Καλυθέα που υπήρχαν κάποια προβλήματα και για μένα μέσα στην ομάδα, αλλά και οικονομικά, διοικητικά υπήρχαν κάποια θέματα και εγώ έτσι αποφάσισα να έρθω στη Football League 2 και στην προοδευτική για να κυνηγήσω κάτι καλύτερο. Όπως και τώρα είμαστε πρώτοι, αυτό ήθελα εγώ, να πρωταγωνιστεί η ομάδα μου μαζί και εγώ να προσπαθώ να πρωταγωνιστώ. Ήδη έχεις βάλει δύο γκολ. Ναι, Βασιλή, συνέχισε. Για τη συνέχεια, τι περιμένουμε, πώς είναι. Πόσα θα βάλει ρώτα εδώ, πόσα γκολ θα βάλει εδώ. Μακάρι να έρθουν πολλά γκολ, εντάξει, εμένα ο κύριος μου στόχος είναι η ομάδα να είναι πρώτη και να κερδίσει συνεχώς. Είναι η αλήθεια ότι ένα center forward όπως εγώ θέλει πολύ τα γκολ. Σήμερα για παράδειγμα δεν ήρθε τον γκολ, αλλά εγώ φεύγω χαρούμενος και ευτυχισμένος λόγω της νίκης ομάδας μου. Σίγουρα θέλω να σκοράρω συνεχώς, δεν το κρύβω έτσι. Γι' αυτό κάθομαι στην προπόνηση και μετά προσπαθώ να τελειώνω όσες πολλές φάσεις μπορώ. Ελπίζω να έρθουν πολλά γκολ, να είμαστε όμως πάνω απ' όλα υγιείς. Θέλω, αυτό είναι το πιο σημαντικό για εμάς τους ποδοσφαιριστές και με τη δουλειά όλα θα έρθουν, πιστεύω. Πάει, μας πήρατε τη δουλειά, παιδιά. Μας πήρατε τη δουλειά.